Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχουμε σήμερα ένα γράμμα προς έναν άρχισο φάντασμα του πληκτρολογίου. Ο φίλος που έστειλε το γράμμα μου σημειώνει «Θεκλίτσα αγαπημένη, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να στείλω και εγώ το δικό μου γράμμα. Σε ευχαριστώ για όσες σοφές γνώσεις μου έδωσες και εσύ στο κανάλι που με ορίμασα. Και εμείς ευχαριστούμε για το μοίρασμα». Λοιπόν, αγαπητέ άγνωστε χ, νάρκησε μέσω ίντερνετ. Φλεβάρις του 2021, η καραντίνα στα ωραία της, άνεργος και μόλις έχουν μπει σε σπίτι με νίκη, δίχως να με νοιάζει ιδιαίτερα το τι θα ξημερώσει. Μόλις είχα γίνει 25 και ήμουν ένα συννεφάκι, δεν γνώριζα ποιο ήμουν. Λίγο πριν τελειώσει ο Φλεβάρη, μου έστειλε εσύ μήνυμα ένα πρωινό και μα χώριζαν πολλά χιλιόμετρα. Ακόμη και ήπειροι. Ήσουν αισιόδοξο Έλληνα που νόμιζε ότι θα βρει επιτυχία στρωμένη στον κλάδο σου στο εξωτερικό, εσύ και ο μεγαλειώδη να σου. Δεν γνώριζα τότε να το περιγράψω ως love bombing αυτό που ξεκίνησες πριν το ψευδοφλερτ μέσω ίντερνετ, με καραδοκούσες ένα χρόνο στο facebook, με ευχές και like. Σημασία δεν σου έδινα και ξέρω πως με βρήκες. Όλα μόνο ενάμιση μήνα. Κατάφερες να μου περάσεις ότι με το γυρισμό σου σύντομα στην πατρίδα θα ζήσω μια ωραία ζωή μαζί σου. Και ας μας χώριζαν ξανά χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα μας χώριζαν όχι μόνο γεωμετρικά, αλλά και ως προσωπικότητες. Προέρχομαι από μια κακοποιητική και φτωχή οικογένεια. Οι σπουδέ μου ήταν απλώς σε ένα ΙΕΚ. Μιλάω μόνο αγγλικά. Και η επανάσταση μου ήταν να φύγω από το σπίτι πρώτα να πω φαντάρος και μετά να μείνω μόνος. Ενώ εσύ καμαρώνεις για τα χιλιάρικα που βγάζεις για μισθό πόσο πλούσια οικογένεια έχεις, τις βαρύγδοπες σπουδέ σου και η μόνη επανάστασή σου ήταν που στην εφηβεία να μην βγάζει τα σκουπίδια αν στο έλεγε η μαμά. Ακούω τη Ζουγανέλη και εσύ ακούς τραπ που ακούν οι έφηβοι. Είχα να κάνω με ένα σαραντάρι έφηβο σε πολλά. Κι όμως η ψυχοπαθολογία μου έκανε δουλίτσα. Δεν αγαπούσα τον εαυτό μου δεν είχα ιδανικά και βάση, με θεωρούσα άσχημο η συνεξάρτηση στο Θεό. Είχα ωραίο άρημα, είχα ωραίο άρωμα για έναν άρχισο. Γι' αυτό δεν με προσέγγισες και γράφεις και πολύ ωραία φίλη και όμορφος είσαι γιατί δεν ξέρω ποιος είσαι. Με είχε τυφλώσει με το love bombing, με είχε μπερδέψει με τον gas lighting που μου έκανες, μου είχε προσθέσει ένα βάρο στα στήθια με τη λεκτική κακοποίηση και την παθητική επιθετικότητα. Άναβες στην κάμερα περίεργα τσιγάρα, φτιανόσουν και υπνοτιζόσουν. Δεν έλεγα τίποτα. Τεράστια κόκκινη σημαία να μας πλησιάζει μέσω διαδικτύου κάποιος, ο οποίος βρίσκεται πολύ μακριά, ο οποίος κάνει future faking, υποσχέσεις ψευδής για το μέλλον δηλαδή, τον οποίο τον βλέπουμε μπροστά μας στην κάμερα να κάνει καταχρήσεις, και ο οποίος είναι τόσο διαφορετικός από εμάς και ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δείχνει με το τι πενέβετε, τι εξής έχει. Ήθελε σεξουαλική καλοπέραση με τα μηνύματα όπως την ήθελες, άρχισες να την παίρνεις πίσω, δεν έλεγα τίποτα. Όλα αυτά με έκαναν να μην βλέπω έναν ακόμη εχθρό. Το πορτοφόλι που άδειαζε, το πιάτο που δυσκολευόμουν να γεμίσω. Το άγχος μου είπε το ρεύμα σβήσει αύριο. Που ήρθαν και με πλάκωσαν την ώρα ακριβώς που ξεκίνησε το δικό σου γκόστινγκ. Την ώρα εσύ που έκανες δύο εβδομάδες road trip και που περηφανευόσουν ότι αδιαφορείς και για την ίδια σου την οικογένεια, εγώ μπήκα σε συναγερμό για το πώς θα βγάλω την καθημερινότητα. Στις συνεντεύξεις για δουλειά έτρωγα πόρτα μηνύματα, βιντεοκλήσεις, κλήσεις, άπειρες ώρες και συναισθήματα δικά μου που αν το ίντερνετ δεν θα ήσουν πουθενά, δεν θα σήμαινες τίποτα. Ποτέ δεν σε είδα από κοντά, αλλά δεν θα ξεχάσω που τότε το μαξιλάρι μου και για σένα μου στα δάκρυα. Και για τα οικονομικά σου προβλήματα δηλαδή και για το ότι δεν είχε δουλειά, αλλά και για αυτόν τον τύπο που από τόσο μακριά σε κακοποιούσε ναρκισιστικά στην ουσία. Δυστυχώ συμβαίνουν πολλέ σχέσει μέσω διαδικτύου ναρκισιστική κακοποίηση. Δυστυχώ. Που επί δύο μήνε κάθε βράδυ έπεφτα στο αλκοόλ που τόσο συχαίνομαι. Προσπαθούσα να σου εξηγώ ότι δεν θέλω να σε συναντήσω γιατί άρχισα να αναγνωρίζω το πρόβλημα. Κάπου άρχισα να καταλαβαίνω στι βιτεοκλήσει ότι υπήρχε κι άλλο στο χώρο. Και αγκαλιαζόσασταν όταν χανώσουν από το πλάνο και μετά έκλεινε χανώσουν από τα μηνύματα καμιά ώρα και ασφαινώσουν online και όταν επέστρεφες με ρωτούσε και μου έλεγες πράγματα σαν να ήταν δικά μου και α μην ήταν δικά μου. Για παράδειγμα εκείνο το ωραίο που με ρώτησε αν βγήκα στη λαϊκή για ψώνια τρεις στο χάραμα σε ένα μικρό χωριό που εκείνη την ώρα κοιμούνται ως και τα κουνούπια από βαρεμάρα. Υποθέτω μίλαγε κι αλλού. Έτσι γίνεται όταν μιλάνε σε πολλούς και σε πολλές Μπερδεύουν σε ποιον είπαν τι. Με ενοχλούσε που, εθ, που με έθαβε στον πρόησο σου που τάχα είναι πλέον κολλητός σου που σου έλεγα ότι ήθελα να μείνω στην ίδια πόλη που θα ερχόσουν κι εσύ κυρίως για να εμπλουτίσω τις σπουδέ μου και πότε μου έλεγες να μην φύγω από το νησί και πότε να με βοηθήσει ο πρόησος σου με τις σπουδέ. Ωραίο το παιχνίδι. Την μια θες να νιώθεις καλά που έχεις να κάνεις με κατώτερο από την άλλη να τον τυφλώσεις με δίθεν θυσίες. Έκοβα την καλωδιακή μας γνωριμία που στο σήμερα θα σε έστελνα κατευθείαν κάπου αλλού και λίγο παραπέρα και μετά από λίγε ώρες με ντουμπάριζες αφού πρώτα με ξεφτύλιζες στο βρύσιμο με φωνητικά. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι προσδοκούσα μαζί σου. Τη ψυχοπαθολογική σου έλξη προσδοκούσες να εκπληρώσει. Μου παρίστανες ότι δεν με ήξερες αν έστελνα πρώτος μήνυμα Άλλωστε μου είχε περάσει ότι σε ενοχλώ αν έστελνα πρώτο. Μου έλεγε παράξενε κουβέντε στην κάμερα και μετά από πέντε λεπτά έκανε ότι δεν τι είπε. Προσπαθούσα να σου μιλήσω του προβληματισμού μου για τη γνωριμία και εσύ θύμονε, έκλεινε την κουβέντα και μόνο ξανά το επόμενο πρωί, όχι μέσα στην ίδια μέρα. Γιατί άραγε τόση παθητικότητα, φοβόσουν ότι θα σου δείξω τον εαυτό σου ή το ότι ξαφνικά Ό,τι μου άρεσε, σ' άρεσε ήταν απλά ένα κόλπο. Καθρέφτισμα. Έτσι κάνουν οι νάρκησοι. Βλέπουν τι σου αρέσει και παριστάνουν πώς αρέσει και σε αυτούς. Είναι το κόλπο για να σε τραβήξουν, να συνδεθείς μαζί τους, μαζί και με το τραυματικό δέσιμο το οποίο ακολουθεί τη ψυχοπαθολογική έλξη. Το τραυματικό δέσιμο είναι αυτό. Σε πονάει ο άλλος, και επειδή ακριβώ σε πονάει, σου θυμίζει βασικέ σχέσει από την παιδική κακοποιητική σου ηλικία που σε πονούσαν και σου είχαν διδάξει ότι ο πόνο είναι αγάπη και η αγάπη είναι πόνο, άρα ελκύεσαι. Μετά έρχεται, σου δίνει λίγο το καρότο, σου δίνει κάτι καλό, στο παίρνει με τα μαστίγιο και δένεσαι με αυτόν τον τραυματικό τρόπο. Και κάπου εκεί, λίγο εσύ, λίγο το καθημερινό άγχος, έκανα ένα μπαμ προς τα σένα και αυτό ήταν. Κόπηκε η γνωριμία. Δόξα τον Πανάγαθο αν υπάρχει. Έψαξα, έμαθα πολλά για τις ψευτιές σου. Όταν μου έλεγες ότι είσαι πέντε χρόνια στο εξωτερικό, κύσουν μόνο ένα χρόνο. Αλλά μάντεψε. Η επιτυχία μου είναι ότι τα έχω καταφέρει. Μπράβο, αγόρι μου. Τελικά είμαι τρίτη χρονιά σε μια δουλειά που βγαίνει μέσα από τη ψυχή μου να την κάνω και είναι πολύ ξεχωριστή και έχω επενδύσει μυαλό και χαρακτήρα μέσα. Θέλω να είμαι ενταγμένο σε αυτή την εργασία για να μου θυμίζει ότι με σήκωσε από το βάλτο και ότι ήταν η γέφυρα για να πάω προς το καλύτερο. Έχω αλλάξει τόσο πολύ σαν άνθρωπος. Έπαθα ένα restart. Restart σημαίνει ξαναξεκίνημα. Όταν πατάς το restart στον υπολογιστή για να ξεκινήσει ξανά φρέσκα ή το restart στο τηλέφωνο. Έπαθα ένα restart τότε και τώρα, δύο χρόνια μετά, στα 27 μου, είμαι καινούριο, πιο αναθεωρημένο, πολύ πιο όρημο, ακόμη και από σένα, και α μου ρίχνει 10 χρόνια. Ε, άμα εσύ 25 και αυτό Τώρα στι 27 και αυτού 42, αλλά μπορεί να έχει την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα ενό 13χρονου. Παθαίνω σώκο ο ίδιο όταν αντιλαμβάνομαι πόσο αυστηρό μπορώ να γίνω όταν ξεπερνιούνται τα όρια μου και το χαίρομαι παράλληλα. Έτσι είναι όταν θεραπεύεσαι από τη συνεξάρτηση. Όσο μπορώ κάνω ψυχοθεραπεία, έβαλα θεμέλια στα πόδια μου, απέκτησα αυτοεκτήμηση, αυτοπεποίθηση και σαν ομόρφινα λιγάκι παράλληλα. Πάντα ήσουν όμορφο, αλλά όπω και όλοι μα, όταν αρχίσουμε να αγαπάμε τον εαυτό μα και να το φροντίζουμε, βγάζουμε μια εξωτερική ομορφιά, η οποία βγαίνει μέσα από την ψυχή μα. Και μέσα από την εσωτερική ηρεμία που αποκτούμε όταν επιτέλους αυτοφροντιστούμε, όταν επιτέλους αναλάβουμε το ρόλο να φροντίσουμε αυτό το κακοποιημένο παιδί μέσα μας. Δεν χρωστώ σε κανέναν από ευρώ μέχρι πιο σπουδαία πράγματα. Μπράβο, αγόρι μου, και επειδή ξέρω την ιστορία σου και επειδή ξέρω ότι έρχεσαι από πολύ δύσκολε οικονομικά συνθήκε οικογενειακέ και από κακοποιητική παιδική ηλικία, είσαι η ζωντανή απάντηση ότι άμα θέλει ένα πλάσμα μπορεί να ξεφύγει. Από τη φτώχεια μπορεί να ξεφύγει από τη δυστυχία άμα θέλει και άμα το προσπαθεί εντατικά. Εγώ σε θυμάμαι τότε όταν με προσέγγισες για πρώτη φορά παρακολουθώντας τα βίντεο μέσα από το κανάλι που ήσουν ακριβώς σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο και όμως τα κατάφερες χωρίς να έχεις μπάρμπα στην κορώνη χωρίς να σου έχει δώσει κανένα τίποτα χωρίς να ζητιανέψεις ποτέ χωρίς να ζητήσεις βοήθεια μόνος σου επέμενες και τα κατάφερες μπράβο Γε. Δεν χρωστώ σε κανέναν από ευρώ μέχρι πιο σπουδαία πράγματα. Ξέρω πως μερικές σταγόνες ενδιαφέροντος εκ του ασφαλούς δεν χρειάζεται να τις ξοφλάω με θάλασσες. Τέλειο αυτό, ε. Ξέρω πως μερικές σταγόνες ενδιαφέροντος εκ του δεν χρειάζεται να τις ξοφλάω με θάλασσες. Έμαθα να ξεχωρίζω ανθρώπους ποιοτικού που πρέπει να κρατώ δίπλα μου και δεν με νοιάζει που έρχομαι πιο κοντά στη μοναχικότητα. Έχεις γυρίσει στην Ελλάδα για να ταλαιπωρείς κι άλλα θύματα σε μια χώρα που ταλαιπωρείται από παντού. Μου φτάνει να είμαι καλά και με χαμόγελο έστω και με μια ταπεινή ζωή. Είναι μια ταπεινή ζωή, είναι δικιά σου. Η ελευθερία είναι στα χέρια σου. Η τιμωρία σου είναι που δεν μου στράγγισες το χαμόγελο. Εσύ και κανένας. Μια ώρα απόσταση μόνο έχουμε πλέον κι αυτοί πετώντας αλλά δεν θα σε συναντήσω ποτέ άγνωστε εσένα και όσους όμοιούς σου που τώρα τους μυρίζομαι εγώ. Τώρα ξέρω και κατάλαβα. Τώρα ξέρω και σε κατάλαβα. Από τότε δεν έχει τύχει κανένα στο διάβα μου για να περπατήσουμε μαζί. Όμως θα ξέρω. Θα ξέρω ότι αν ανταλλάξουμε χρόνο, ευκαιρίες, σεβασμό, κατανόηση και όλα γίνονται ισότιμα, χωρίς ένα σφίξιμο στο στήθος, θα είναι μια όρημη και υγιής επιλογή. <σκλή> Κατά κρίβεια standing ovation σου πρέπει να σηκωθώ και να χειροκροτήσω, αλλά θα φύγει το κεφάλι μου από το πλάνο. Λοιπόν, είδετε... Είδατε τι αγόρια έχουμε στο κανάλι μας, είδατε τι άνδρες έχουμε στην κοινότητά μας, είδατε είναι λίγοι και καλοί. Ένα 13% των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο στο κανάλι είναι άνδρες, κάτι να δω τα στατιστικά του τελευταίου μήνα, αλλά αυτοί είναι εξαιρετικοί, όχι ότι γυναίκες δεν είμαστε, λέμε όμως ότι έχουμε λίγους και καλούς άνδρες στην κοινότητα μας, στην οικογένεια μας, στο κανάλι μας. Και είμαι ιδιαίτερα περήφανη και για αυτό το παιδί και για άλλα παιδιά τα οποία αγωνίζονται πνευματικά, βρίσκονται μέσα στο κανάλι με σκοπό, επίτηδες δηλαδή, έρχονται επίτηδες στο κανάλι, έρχονται για να ακούσουν τα βίντεο, έρχονται για να βοηθηθούν, έρχονται για να ωφεληθούν και ο συγκεκριμένος ελάχιστα σχόλια έχει κάνει δημοσίως Α, yeah, έχουμε, <χει> όπως το είπα, 13% άνδρες και 87% γυναίκες. 75,7% από την Ελλάδα, 9,6% από την Κύπρο. Αρκετό ποσοστό από την Κύπρο, ε. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Νομίζω ότι λιγότεροι που με βλέπουν από την Κύπρο, που μας βλέπουν από την Κύπρο, αλλά έχει περισσότερους. 3,3% από τη Γερμανία, 1,4% από το Ηνωμένο Βασίλειο, 1,2% από τι Ηνωμένε Πολιτείε και ούτω καθεξής Και μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι είναι Έλληνες, μιλούν την ελληνική γλώσσα. Ε, ε, και βλέπω εδώ ότι μόνο το 70% είναι γεγραμμένοι και το 30% δεν είναι γεγραμμένοι. Γιατί εσείς που παρακολουθείτε τα βίντεο δεν κάνετε μια εγγραφή να μας βοηθήσετε ω κανάλι να φτάσουμε τις 100.000 συνδρομητές να αλλάξουμε πίστα γιατί τώρα είμαστε 80.000 συνδρομητές ακόμη 19.900 συνδρομητές και θα αλλάξουμε πίστα. Όταν πάμε στις 100.000 συνδρομητές, εκτός ότι θα μας στείλει το YouTube μία πλακέτα ασημένια ή σε ασημί χρώμα τέλος πάντων, μεταλλικό χρώμα, νομίζει, θα κάνουμε party, live party για αυτήν, θα μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και άλλες λειτουργίες καναλιού και να κάνουμε και το κανάλι μας verified. Οπότε, τώρα που το θυμηθήκα, σας το λέω και εγώ, δεν πάνε παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο και σας αρέσουν, πατήστε το κουμπί για γραφή. Ή παρακινήστε ανθρώπου που γνωρίζετε ότι παρακολουθούν τα βίντεο και του αρέσουν, αλλά δεν έχουν πατήσει εγγραφή, να πατήσουν εγγραφή. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε εξαιρετικά αγόρια, εξαιρετικού άνδρε στην παρέα μα, και ετεροφιλόφιλου και ομοφιλόφιλου. Ο φίλο αυτό την χάνει είναι ένα ομοφυλοφίλος. Βλέπετε όμως, μπορείτε να δείτε πως ένα αγόρι 27 ετών, ένας άνδρας 27 ετών ομοφυλοφίλος έχει μία πολύ πνευματική προσέγγιση των ερωτικών σχέσεων και θέλει να βρει στη ζωή του αγάπη υγιή συνδεσιμότητα και να κάνει όριμες επιλογές. Οπότε όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα ότι όλοι οι ομοφιλόφιλοι άνδρε θέλουν να κάνουν σεξ με τον έναν και με τον άλλον και δεν θέλουν έρωτα και δεν θέλουν αγάπη δεν ισχύουν. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φίλου, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού, ανεξαρτήτως ηλικίας, διψάμε μέσα μας και επιθυμούμε και είναι δόκιμο και είναι αναμενόμενο και το δικαιούμαστε να επιθυμούμε πραγματική αγάπη, βαθιές συνδέσεις με νόημα. Το να αποκτήσουμε πραγματική ερωτική αγάπη και βαθιά ερωτική σύνδεση με νόημα δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εμείς μπορεί να το θέλουμε, μπορεί να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, που τι περνάει από το χέρι μας για να αποκτήσουμε μια υγιή ερωτική σχέση, να λέμε όχι Στι ψυχοπαθολογικέ έλξει, να λέμε όχι. Μόλι βλέπουμε τι κόκκινε σημαίε και βγουν οι καμπάνε, να λέμε όχι. Εστιάζουμε στην προσωπική μα εξέλιξη, στην αγάπη προ τον εαυτό μα και την αυτοφροντίδα και να γινόμαστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα, ούτω ώστε όταν θα συναπαντηθούμε με έναν άνθρωπο ταιριαστό για εμάς, που να υπάρχει αμοιβαία έλξη να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε αυτή την υγιή ερωτική σχέση. Όμως, επειδή ζούμε ανάμεσά τους, ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους αγενείς, κακοποιητικούς απέσιους, Ξαναλέω, δεν είναι από το χέρι μας πότε θα φτιάξουμε μια υγιή ερωτική σχέση. Από το χέρι μας όμως είναι να επιδιώξουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις σε φιλικό επίπεδο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ότι οι φίλοι είναι οι συγγενείς που διαλέγουμε και χρειάζεται να δώσουμε χρόνο και να προσπαθήσουμε είτε να δημιουργήσουμε όμορφες φιλίες που είναι βαθιέ σχέσει με νόημα ή να καλλιεργήσουμε τι ήδη υπάρχουσε φιλίε μα που να είναι βαθιέ σχέσει με νόημα. Η υπενθύμηση προ εαυτόν, know to self, το λέω για να το ακούω και εγώ, που πλέον τον τελευταίο καιρό που είμαι σε αυτή τη φάση που γράφω και που είμαι έτσι υπατμών παρόλο που είναι καλοκαίρι και που προσπαθώ έτσι να τα κανονίσω με το γράψιμο και με τα βίντεο ώστε να έχω τουλάχιστον μια εβδομάδα Uh, πλήρων διακοπών μέσα στον Αύγουστο, υπενθυμίζω τον εαυτό μου καθημερινά να παίρνω τηλέφωνο μία φίλη μου, ένα φίλο μου και να περνάω τουλάχιστον 20-25 λεπτά που να έχω ουσιαστική επικοινωνία με έναν καλό άνθρωπο. Το υπενθυμίζω και στον εαυτό μου. Και μην αρχίσετε να γράφετε από κάτω Μα δεν έχω φίλους, μα δεν βρίσκω φίλους, μα δεν κάνω κλπ, Υπάρχει ολόκληρο playlist για τη φιλία Πηγαίνετε σε αυτό το playlist για τη φιλία και δείτε το Και η αλήθεια είναι ότι Εάν ένας άνθρωπος εστιάσει στη ψυχοεκπαίδευση του Εστιάσει στην καλυτέρευση του χαρακτήρου του Θα είναι και πιο ελκυστικός για φιλίες Παρά να εστιάζει στο να κλαίγεται δεν έχω φίλου, δεν με κάνει κανένα παρέα και ούτω καθεξή. Και τι έκανα λάθο και δεν με κάνουν παρέα. Εστίασε στο να δει πού δυσλειτουργεί εσύ. Το λέω γιατί ξαναλέω σε παράγωμια βίντεο. Έχω δει σχόλια από κάτω. Μα δεν είναι εύκολο να κάνει φίλου τη σημερινή εποχή και δεν θέλει κανένα να κάνουμε παρέα και ούτω καθεξή. Ολόκληρο playlist για τη φιλία. Η φιλία είναι ένα τεράστιο πεδίο το οποίο πολλές φορές αφήνουμε ανεκμετάλλευτο επειδή βάζουμε όλη μας τη δύναμη στο να βρούμε γκόμενο, στο να βρούμε γκόμενα. Εντάξει. Και η φίλη δεν είναι τώρα βαρέθηκα, θυμάμαι ένα φίλο και πάω να ασχοληθώ. Η φιλία θέλει χρόνο, θέλει ενέργεια, θέλει καλλιέργεια μια φιλία και ανταποδοτικότητα. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε για το γράμμα προς τον Νάρκισο φάντασμα του πληκτρολογίου και προσοχή, τεράστια προσοχή από αυτές τις σχέσεις οι οποίες ξεκινάνε μέσω διαδικτύου, συντηρούνται μέσω διαδικτύου. Προσοχή στις κόκκινες σημαίες, προσοχή στις καμπάνες. Μας έχει πει τεράστιες καμπάνες εδώ, ότι σε έπαιρνε ο άλλος Στόκλινε τα καλά καθούμενα και έβλεπε στον background ότι μιλούσε με άλλο πρόσωπο ή αγκαλιαζόταν με άλλο πρόσωπο. Σου λέγε κουβέντε που ήταν ξεκάθαρο ότι ερχόντουσαν από άλλε συνομιλίε να σε ρωτήσει ώρα τρει το πρωί αν πήγε στη λαϊκή. Σημαίνει μιλούσε και με άλλου σε άλλε περιοχέ, σε άλλε χώρε, με άλλο ωράριο. Αυτό και αυτό λέει σαν στο εξωτερικό. Και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να εμπιστευτούμε συναισθηματικά και να εμπιστευτούμε ερωτικά έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίσαμε προσωπικά, έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνω, βγαίνει στη ζωή μας διαδικτυακά, σαν φάντασμα, άγνωστο χι από το διαδίκτυο που μας κάνει διαδικτυακό ghosting, μας κάνει διαδικτυακό breadcrumbing, δείτε το επεισόδιο breadcrumbing του podcast, νομίζω το 18ο επεισόδιο του podcast Ψύχου αγάπης. Μας κάνει διαδικτυακό zombing, Δηλαδή μετά από χίλια χρόνια θυμάται και ξανάρχεται... και που είσαι και τι κάνεις... σαν να μην συνέβη και τίποτα... και οπωσδήποτε όταν αντιληφθούμε... Νάρκησος Αλέρτ... ότι έχουμε να, κάνει, να κάνουμε... με έναν Νάρκησο... τον μπλοκάρουμε από παντού... από παντού... και το email αυτό ο φίλος... το γράμμα στο νάρ, Νάρκησο... άγνωστο του διαδικτύου... δεν το έγραψε για να το ακούσει ο νάρκισος. το έγραψε για να το ακούσει ο ίδιος... Και να παραμείνει πιστός στον εαυτό του για να το ακούσουμε και άλλοι και να παραδειγματιστούμε δημιουργικά προς μια υγιή κατεύθυνση της ενέργειας μας, των συναισθημάτων μας, της αγάπης μας. Ναι, είναι πολύ όμορφο συνέστημα αγάπη, το δικαιούμαστε, το χρειαζόμαστε και πάμε να το πάρουμε από εκεί που θα το πάρουμε ισότιμα και ανταποδοτικά. Έχετε την αγάπη μου.